Μιλήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος, για το θέμα του νόμου Κατσέλη, ένα φλέγον θέμα, δεδομένου ότι εκπνέει και η ισχύς του συγκεκριμένου νόμου, τουλάχιστον για το θέμα της πρώτης κατοικίας στο τέλος Δεκεμβρίου. Ο κύριος Τσακαλώτος λοιπόν ξεκαθάρισε ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεων του νόμου Κατσέλη θα παραμείνει σε ισχύ και από 1η 1η 2019. Για το θέμα της πρώτης κατοικίας και της προστασίας της πρώτης κατοικίας υποστήριξε ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει ένα προστατευτικό πλαίσιο, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει τις προτάσεις της επί του θέματος τις αμέσως προσεχείς ημέρες, και επίσης ξεκαθάρισε στους ενδιαφερόμενους ότι όσοι υποβάλλουν την αίτηση, ακόμα και αν βρεθούν δηλαδή στο πρώτο στάδιο της απλής υποβολής αίτησης στον νόμο Κατσέλη μέχρι τις 31/12/2018, θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν όλων των προνομίων και των δικαιωμάτων που προβλέπει και σήμερα ο νόμος Κατσέλη. Έστω και με μια απλή αίτηση αυτό, έτσι. Ναι, ήταν πολύ κατηγορηματικός ως προς αυτό το θέμα. Είπε συγκεκριμένα ότι και μια απλή αίτηση εξασφαλίζει το σύνολο των δικαιωμάτων των πολιτών με βάση το καθεστώς που ισχύει σήμερα. Ωραία. Να πούμε επίσης ότι προανήγγειλε για την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα την κατάθεση της τροπολογίας για το επίδομα στέγασης. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο για να δούμε.